Καλωσορίσατε. Καλωσορίστε σε μια πολύ σπουδαία στιγμή για την δημοτική μας πινακοθήκη. Καλωσορίστε σε μια έκθεση που οι ετοιμασίες, οι πρώτες σκέψεις πάνε πολύ πίσω στον χρόνο και διαγράφουν ένα δικό τους ταξίδι, ένα δικό τους ταξίδι το οποίο μας φέρνει σήμερα εδώ και θεωρώ ότι είναι ένα ταξίδι επιτυχίας. Εχθές, εδώ στα Χανιά, είχαμε την χαρά να ολοκληρώσουμε ένα εξαιρετικά πετυχημένο φόρουμ, το Φόρουμ των Πολιτιστικών Διαδρομών, το Φόρουμ των Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και ασχοληθήκαμε με διαδρομές. Νομίζω ότι και σήμερα με διαδρομές ασχολιόμαστε. Με την διαδρομή ενός καλλιτέχνη, ο οποίος καταξιώνεται πλέον σιγά-σιγά ως ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους ζωγράφους της Ευρώπης. Με την διαδρομή την οποία έκανε ο ίδιος, γεννημένος στην Αγγλία και επιλέγοντας να υιοθετήσει τον τρόπο ζωής των εδώ των Κρητικών. Αυτή λοιπόν τη διαδρομή, μαζί με την δεύτερη όμως, εξίσου σημαντική, τη διαδρομή της έκθεσης. Η έκθεση βρίσκεται σήμερα εδώ, σε συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχημένης παρουσίας που είχε τους προηγούμενους μήνες στο Μουσείο Πενάκη, αλλά θα συνεχίσει το ταξίδι της στην Κωνσταντινούπολη και μετά στο Λονδίνο. Διαδρομές λοιπόν, διαδρομές που μας συνδέουν και κυρίως διαδρομές που μας κάνουν να ξαναγνωρίσουμε τον τόπο μας. Να τον γνωρίσουμε μέσα από τα μάτια του Τζον Κράξτον. Και η ματιά του έχει κάτι ιδιαίτερο. Είναι σε θέση να μας δείξει την αυθεντική Κρήτη. Τα τοπία, τους ανθρώπους, το φως της Ελλάδος, το φως της Κρήτης. Το έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη να ξαναβούμε και να ξανασυνδεθούμε με τον τόπο μέσα από τη ματιά του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνου. Γι' αυτό λοιπόν ως Δήμος Χανίων είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που έχουμε καταφέρει αυτήν εδώ την έκθεση. Μία έκθεση με αναφορά στο έργο του, αλλά και μία έκθεση με αναφορά στην ζωή του καλλιτέχνη, καθώς θα δείτε και ιδιαίτερα στον πρώτο όροφο ότι υπάρχει ένα μέρος με έναν τρόπο διαδραστικό, ένα μέρος της καθημερινότητας και του εργαστηρίου του, αλλά υπάρχει και πίσω σας μία εξαιρετική δουλειά του Πολυτεχνείου Κρήτης που δίνει τη δυνατότητα με ψηφιακό τρόπο να επισκεφτούμε το σπίτι του που επέλεξε να είναι λίγο πιο κάτω στο Ενετικό Λιμάνι. Έτσι κυρίες και κύριοι, είναι μία επιτυχία συνεργασίας πρώτα και κύρια με την Αυαρχίδα, αν θέλετε, ή ένα από τα σημαντικότερα, από τις σημαντικότερες δομές πολιτισμού, το Μουσείο Μπενάκη, μια προσπάθεια που δεν περιορίζεται μόνο στην έκθεση Τζον Κράξτον, αλλά έχει πολλά ακόμα να δώσει στην πορεία και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά στο πρόσωπο και του κυρίου Μαγκίνη, αλλά και των συντελεστών του, όλο αυτό το νέο παράθυρο επικοινωνίας που έχουν δώσει στο Δήμο Χανίων, στην πινακοθήκη μας, με το κέντρο των πολιτιστικών εξελίξεων, αλλά και την δικτύωση, που τελικά ήταν και ένας στόχος που θέσαμε εξ αρχής ως Δημοτική Αρχή. Και ο στόχος αυτός δεν είναι άλλο από το να καταδείξουμε ότι η περιφέρεια δεν περιορίζεται πλέον μόνο σε ένα ρόλο να φιλοξενεί γεγονότα. Ότι είναι σε θέση να δημιουργεί γεγονότα και να δείχνει τη δυναμική η οποία μπορεί να έρθει και να δώσει και απαντήσεις στα σύγχρονα ζητήματα και στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει πλέον η περιφέρεια και πολύ περισσότερο η περιφέρεια με τα χαρακτηριστικά που πλέον αποκτούν τα Χανιά. Γι' αυτό κυρίες και κύριοι δεν θα σταματάω να λέω, δεν θα σταματήσω να επιμένω ότι η επένδυση στον πολιτισμό είναι το αντίδοτο απέναντι σε όλα τα φαινόμενα τα οποία μας προβληματίζουν και φαίνεται σιγά σιγά να εκδηλώνονται όλο και πιο έντονα λόγω της έκρηξης, της ανάπτυξης που διαπιστώνουμε στον τόπο μας. Πολιτισμός λοιπόν και πολιτισμός μέσα από μεγάλους καλλιτέχνες. Με την έκθεση αυτή ουσιαστικά κλείνουμε και ένα πολύ μεγάλο κύκλο έντονης πολιτιστικής δραστηριότητας εδώ στην Πινακοθήκη και όχι μόνο. Ολοκληρώνουμε δύο σημαντικές εκθέσεις και νομίζω ότι αυτή θα αποτελέσει ένα ακόμα ορόσημο στα σημαντικά βήματα τα οποία έχουμε ακολουθήσει. Δεν θέλω όμως να μακρηγορήσω, θέλω να κλείσω με τον ίδιο τον Τζον Κράξτον και την επιλογή του, την επιλογή που έκανε, την επιλογή ζωής να ερωτευτεί
την Ελλάδα, να ερωτευτεί την Κρήτη, να ερωτευτεί τα Χανιά. Ας είναι λοιπόν αυτή η έκθεση αφορμή να θυμηθούμε και να δούμε όλους αυτούς τους λόγους που καθιστούν αυτόν τον τόπο ερωτεύσιμο.